είχες να έρθεις μαζί μας σήμερα για να μας πάσεις σε αυτή την περιοχή, να δούμε λεπτομερώς τι έχει εικόνες. Γίνει. Νομίζω ότι αύριο που ψηφίζουμε και το κοινωνικό μέρισμα, η κυβέρνηση θα έχει τη δυνατότητα από την υπεραπόδοση των εσόδων ένα μέρος ίσως χρειαστεί συμπληρωματικά να το δώσει στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί. Ναι. Χρειάζεται όμως μελέτη. Στο κοινωνικό μέρισμα και πολύ καλά κάνετε και υπάρχουν συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας που αυτά τα λεφτά θα τα χρησιμοποιήσουν για να ξεχρεώσουν το ίδιο το κράτος πάλι με το ΕΜΦΙΑ, τη ΔΕΗ. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι δώσατε 300 τόσα εκατομμύρια στη ΔΕΗ από αυτά τα χρήματα. Για το κοινωνικό τιμολόγιο. Ένα λεπτό. Για τους φτωχούς ανθρώπους. Ένα λεπτό. Έχουν κοινωνικό τότε τιμολόγιο. Η ΔΕΗ δεν κάνει η ίδια κοινωνική πολιτική, αλλά κάνουμε εμείς οι ίδιοι, οι πολίτες, με τους φόρους μας. Το κράτος κάνει. Όχι, οι πολίτες, γιατί τα λεφτά δεν τα βρίσκεται, δεν τα φέρνει, τα κόβεται και σε κανένα. Είναι στοιχειώδες αλληλεγγύη. Ναι, βεβαίως. Η ΔΕΗ είναι ανώνυμη εταιρεία, έχει οικονομικά προβλήματα, δεν μπορεί να. Υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτό είναι σοβαρό πάντως. Μην το περνάτε έτσι, σας παρακαλώ. Υπάρχει ένα ζήτημα αν η διοίκηση αυτή έχει πετύχει ή όχι. Και το λέω γιατί είμαι σε γνώστης και συγκρούσεων με τους υπουργούς. Δεν το ξέρω. Διότι μπορεί να υπάρχουν τιμολόγια που δεν εισπράττονται από μεγάλες επιχειρήσεις και να αυτό χρειάζεται τώρα το κράτος. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν τίποτα. Αλλά λέω και αυτό να ισχύει που λέει ο κύριος Δελατόλας. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μέρημνα εκ μέρους του κράτους. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει. Αλλή μόνο, δεν το συζητάω. Αυτό που λέει ο Δελατόλας πρέπει να ερευνηθεί και να υπάρξει. Εσείς, το ερώτημα είναι το εξής. Δεν θα προτιμούσατε, κύριε Υπουργέ, εσείς η ΔΕΗ να ήταν αυτόνομη και να ντάβει αυτά τα 300 εκατομμύρια το κράτος κάπου αλλού από να τα δώσει στη ΔΕΗ και η ΔΕΗ να μπορούσε να κάνει. Η ΔΕΗ δεν μπορεί να έχει οικονομική αυτοδυναμία. Γιατί, κύριε όταν Υπουργέ? Έχει εξέλιξει ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων ή όταν έχει μπει και στην πριονοκορδέλα. Ναι. Και αναγκάζεται να δίνει διάφορες μονάδες λόγω μνημονίων. Τα μνημόνια. Είναι σύνθετο θέμα λοιπόν. Και εσείς το ψηφίσατε. Και εμείς ψηφίσαμε, αλλά έχουμε. Και ναι, όλα μαζί. Έτσι, ναι. Λοιπόν, ναι. Δεν κρυβόμαστε. Δεν τα καταργήσατε, είναι ψηφίσατε μια φάση και τρίτο. Που μικραίνει αυτή τη στιγμή. Να ρωτήσω και κάτι. Δίνει και ένα μεγάλο μέρος του ικανού πελατολογίου της σε ιδιώτες από ό,τι φαίνεται. Άρα τα πράγματα είναι όχι πιο από σύνθετα. Ό,τι φαίνεται, είναι συμφωνημένο είναι, αυτό. Είναι πιο σύνθετα τα πράγματα. Είναι συμφωνημένο. Είναι πιο θλιβερά και πιο σύνθετα τα πράγματα. Γιατί εμάς γιατί το λέτε, τα λέτε στην κυβέρνηση αυτά? Τα λέμε παντού. Δημόσια συζητάμε τώρα. Ναι, δημόσια συζητάμε, ναι. Και πολλά πράγματα που αναγκάζεται να κάνει η κυβέρνηση, αναγκάζεται. Δεν είναι δική της. Δεν είναι κανείς που αναγκάζεται. Δεν είναι δική. Να κάνετε λάθος. Τα ίδια έλεγε και ο Σαμαράς. Αναγκαζόμαστε να τα κάνουμε και του λέγατε τι αναγκάζεσαι, είσαι Γραμματοτσολιάς. Εσείς επειδή είστε αριστεροί, δηλαδή είναι ευλογημένο. Επειδή αναγκάζεσαι. Εμείς δίδουμε και μάχη και πετυχαίνουμε κάτι. Πού, τι πετύχαμε? Πριν λίγο σας μίλησα για το κοινωνικό μέρημα, το οποίο δεν ήταν. Μεγάλη υπόθεση. Δεν ήταν για ψηφοθυρία. Μεγάλη υπόθεση. Δεν μπορώ να το αναιρέσει. Θα είναι νόημα. Τα κόμματα συνένεσαν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη φορά συνένεσαν. Το περσινό λάθος. Όχι, δεν είναι θέμα λάθος γιατί πέρσι. Και ψηλό τσαπατσούλικο, όπως βγήκατε και οι πατόλοι σας. Ότι δόθηκε το μέρισμα πέρσι. Ευτυχώς που δόθηκε έτσι. Τσαπατσουλιές τώρα έγιναν πέρσι. Πήραν ευτυχώς, αυτοί που δεν έπρεπε να πάρουν. Υπήρχαν και τέτοιοι. Υπήρχαν και αλλά τέτοιοι. Πήρε και λαός που δεινοπαθούσε. Στο όνομα του λαού που δεινοπαθεί δεν θα πάρει και ο άλλος που έχει. Σήμερα είναι πιο καλά προετοιμασμένο. Είναι πιο καλά προετοιμασμένο. Να ρωτήσω τον κύριο Φίλη το εξής. Έκανε μία διάκριση και συμφωνώ απολύτως όταν πριν λίγες μέρες σε δηλώσεις του ότι δεν τελειώνει το μνημόνιο, τελειώνει η συμφωνία. Άρα τα αποτελέσματα του μνημονίου συνεχίζονται και μετά το Αύγουστο του 2018. Εγώ θέλω να το ρωτήσω. Έχει η κυβέρνηση ή ο ίδιος μια άποψη για το πώς θα πορευτεί η κυβέρνηση και η χώρα μετά τη συμφωνία σε μια επιτήρηση σκληρή που δεν θα λέγεται μνημόνιο αλλά θα είναι ουσιαστικά. Επιτήρηση θα έχεις, Αντώνη. Τι θα είναι αυτό που μετά τον Αύγουστο που μας διαφοροποιήσει με το κύριο, σήμερα. Αυτό είναι το κύριο θέμα που πρέπει να κουβεντιάσουμε σήμερα όλοι, όλες οι πολιτικές δυνάμεις και η κυβέρνηση βεβαίως και ο πολίτης να καταλάβουμε ότι υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που είναι δύσκολοι αν θέλουμε να υπάρξει δίκαιη ανάπτυξη. Το θέμα των πλεονασμάτων των πρωτογενών 3,5% 5 χρόνια για παράδειγμα είναι δυσβάσταχτο. Η κυβέρνηση συμφώνησε. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε το 3,5% όταν είχε 4,5% προηγούμενη κυβέρνηση. Καλά, εντάξει, το συμφώνησε όμως το 3,5%. Ναι, εντάξει. Με το πιστόλι στον κρόταφο. Ό,τι σημασία. Συμφωνώ. Τώρα λοιπόν που βγαίνουμε από τη Δανειακή Σύμβαση, από ό,τι φαίνεται, είναι ώρα να συζητήσουμε επαναδιαπραγμάτευση των πλεονασμάτων. Μπορεί να το κάνει αυτό. Θα δούμε. Αυτό όχι, που θα κάνουμε. Το λέτε. Επαναλαμβάνω. Και ασκείτε μια κριτική. Όχι, δεν ασκώ κριτική. Τι κάνετε. Συζητούμε για το πώς θα βγούμε από την επόμενη μέρα. Αυτό μπορεί να το κάνει. Το πρώτο θέμα λοιπόν για την επόμενη μέρα, ή ένα από τα πρώτα θέματα, δεν θέλω να πολιτοποιώ, είναι το θέμα των πλεονασμάτων. Ναι. 3,5% πλεονάσματα για 5 χρόνια είναι δυσβάσταχτα και ακόμα και αν υποτεθεί ότι τα πιάσαμε,
θα είναι εις βάρος του κοινωνικού προφίλ της ανάπτυξης. Ναι. Θα είναι μια ανάπτυξη όχι δίκαιη. Ναι. Αυτό λέμε λοιπόν. Ναι, πάντως, αυτό δεν σβήνει τις κατακτήσεις που έχουμε στην, στην οικονομία μέχρι τώρα. Ποιες κατακτήσεις έχετε? Όλα τα θεμελιώδη έχουν βελτιωθεί. Με τη φορολογία που έχετε επιβάλει. Μα είναι προφανές ότι. Η οποία είναι υπέρογγη. Κύριε Χατζή. Όχι, είναι προφανές ότι με θυσίες των πολιτών γίνονται αυτά. Δεν γίνονται επειδή είναι έξυπνη κυβέρνηση. Της μεσαίας τάξης. Με θυσίες των πολιτών, λέω. Το είπε ο κύριος και μεσαία τάξη. Και γι' αυτό όταν λέμε ότι πρέπει να μειωθούν τα πλεονάσματα, έχει ένα στοιχείο. Βελτίωση και τη φορολογία. Βελτίωση και του κοινωνικού κράτου. Συμφωνείτε με, το, με αυτό που είπε ο κ. Κουλιαράκης και ο κ. Τσακαλώτος, το επιβεβαίωσε βεβαίως ότι και φέτος και του χρόνου στον προϋπολογισμό η μεσαία τάξη θα υποστεί τις μεγάλες συνέπειες αυτού του προβλήματος. Αν το λένε οι αρμόδιοι υπουργοί, μπορώ να πω όχι εγώ. Άρα συμφωνείτε ότι η μεσαία τάξη. Αν το λένε οι αρμόδιοι υπουργοί. Γιατί δεν μπορεί να διαφωνείτε. Πώς, αφού οι αρμόδιοι υπουργοί είπαν για το 3,5% και διαφωνείτε. Και λέτε ότι δεν το διαπραγματεύετε. Ξέρουν καλά τον λογαριασμό. Ο προϋπολογισμός του 2018, όπως είπε και ο κύριος Κουλιαράκης, είναι πράγματι δύσκολος προϋπολογισμός. Για τη μεσαία τάξη, το ξεκάθαρισε. Ιδιαιτέρως, βέβαια. Αυτή η μεσαία τάξη, αν καταστραφεί στη χώρα μας, θα έχουμε. Η μεσαία τάξη δεν είναι ένα ομοιογενές σύνολο. Δεν είναι. Υπάρχουν μικροί, μεσαίοι και ανώτεροι στη μεσαία τάξη. Εγώ δεν θα πω μικροί και μεσαίοι. Δεν υποστηρίζω ότι είναι μεσαία τάξη. Δεν είναι τάξη. Είναι ένα κοινωνικό στρώμα. Το μεσαίο κοινωνικό στρώμα, να το ορίσουμε κανονικά. Είναι τάξη, είναι η μεσαία τάξη. Δεν είναι τάξη. Είναι το εργατική τάξη και αυτό είναι το λάθος. Οι λαϊκές και οι μεσαίες τάξεις. Το λάθος με τον οπορτουνισμό. Ήθελα να πω το εξής. Και νομίζω. Δεν καταλαβαίνω. Ξέρετε εσείς τον ευρωκομμουνισμό του Αγκαροντή και του Μπερλιγκουέρ. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Μην τα. Άμα τα λέμε, άμα, καλά, 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 με εσάς βολεύει, ναι, ναι. Πέστε μου. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν η μεσαία τάξη, κύριε Υπουργέ, καταρρεύσει και έχει, είναι ήδη στα πρόφυρα αυτής της κατάστασης, πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να στηρίξετε μετά και αυτούς που δεν έχουν και πιστεύετε ότι κάθε φορά για να στηρίζετε κάποιους ανθρώπους πρέπει να τους δίνετε ένα κόκαλο για να ζήσουν ένα κομμάτι ψωμί αντί να γίνει ανάπτυξη σοβαρή και να βρουν δουλειές? Αντί να τους δώσετε ένα ψάρι, δεν έπρεπε να τους δείτε μια δουλειά να δουλέψουνε. Μάλιστα. Γιατί δεν το κάνετε αυτό? Έχετε δίκιο. Γιατί αφήνετε την ανάπτυξη να περνάει έτσι, κύριε Υπουργέ? Έχετε δίκιο ότι η ανάπτυξη, ανάπτυξη που να δημιουργεί θέσεις εργασίας. Ακριβώς. Και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Βεβαίως. Όχι 300 μισθούς. Όχι, όχι, όχι. Με ευελιξίες. Μιλάω κανονικά εγώ. Δεν είναι μιλάω. Λοιπόν, είναι ο στόχος μας. Αυτό θέλουμε. Βεβαίως αυτό σημαίνει ορισμένα πράγματα. Μια μεταβατική περίοδο. Δεν ναι. γίνεται μια μέρα. Μέρα το κατάλαβα, ναι, ναι. Όταν μέσα σε 2 χρόνια χάθηκαν 1,5 εκατομμύριο θέσεις εργασίας, και ενώ η κυβέρνηση Παπανδρέου και η κυβέρνηση Σαμάρα μετά, ναι. πώς είναι δυνατόν να βρεις σε 2 χρόνια και 3 1,5 εκατομμύριο θέσεις? Αυτό δεν γίνεται. Ναι. Έχουμε μειώσει τον αριθμό των ανέργων. Αλλά δέχομαι ότι ένα μέρος από αυτή τη μείωση οφείλεται σε υποβαθμισμένη εργασία, στις λεγόμενες ευέλικτες μορφές ναι, απασχόλησης. Ναι. Με 300. Και προσπαθούμε μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις που θέλουμε να επαναφέρουμε και μέσα από την διαμόρφωση νέων κατωτάτων μισθολογικών ορίων ναι. να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις μιας αξιοπρεπούς απασχόλησης. Αυτό κάνουμε. Ναι. Αυτά αλλά μας το είχατε ξαναπεί αυτό. Αυτά τα οποία επιδιώκουμε εμείς ναι, και τα επιδιώκουμε στις διαπραγματεύσεις και δημόσια και στο τραπέζι συμφωνεί. Των διαπραγματεύσεων, ο κύριος Μητσοτάκης με το γνωστό ερωτηματολόγιο που έθεσε στις οργανώσεις ναι, του τα αρνείται. Μάλιστα. Και μας λέει μάλιστα ότι οι κοινωνικές ανισότητες ναι. είναι φυσικό φαινόμενο. Σαν τις πλημμύρες δηλαδή. Μάλιστα. Αυτό λέει. Αυτή είναι η κριτική σας. Εντάξει. Και καλά κάνετε και την κάνετε. Η υπερβολική φόρη είναι ένας τρόπος για να δίνει το έναυσμα σε εταιρείες και πρόσωπα να φοροδιαφεύγουν και πάμε και σε λογικές πιο παγκόσμιες όπως. Υπερβολική φόρη, η πράγματι, που είπατε. Υπερβολική φόρη, ναι, αλλά εδώ δεν έχουμε υπερβολική φόρη. Εδώ φόρους. Στην Ελλάδα δεν έχουμε υπερβολική φόρη. Εδώ έχουμε το μεγάλο πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Προσέξτε. Εδώ να ρωτήστε τον μαζί κύριο Δαλαντόλα, εμένα που έχουμε δύο μικρές επιχειρήσεις, δεν προλαβαίνουμε να πληρώνουμε. Προβλέπουμε και εκεί να μειωθεί. Τι προβλέπετε? Αλλά προσέξτε κάτι. Μιλάτε ως επιχειρηματίας ή ως εργαζόμενος και. Το ίδιο δεν είναι. Το ίδιο. Γιατί πώς είναι? Είναι το ίδιο. Διότι εκεί πώς που είναι πολύ υψηλή φορολογία ναι. είναι στους εργαζόμενους. Ναι. Είναι τα υποζύγια ναι, στους εργαζόμενους ναι. και συνταξιούχοι. Λοιπόν, δεν κλέβουν τίποτα. Σύμφωνοι. Οι άλλοι έχουν παραλύσεις και πηγαίνουν. Ναι, βαποράκια που πηγαίνουν. Τώρα μιλάμε για 30. Μιλάτε τώρα. Εδώ μιλάμε για 10 εκατομμύρια και εσύ μιλάτε τους 30 τώρα. Όχι τους 30. Που έχετε. Λέω οι χώρες δεν κυβερνούνται με ηθικούς κώδικες, γιατί ο δικός σας ηθικός κώδικας είναι διαφορετικός από το δικό μου και του Δελατόλα. Μου λέτε. Με νόμους. Είναι ανήθικα τα Paradise Papers. Όχι, λέω με νόμους. Απαντήστε μου, κύριε. Όχι, γιατί, είναι ηθικά ή ανήθικα. Θα σας δώσω εγώ συνέντευξη. Τα Paradise Papers. Εσείς θα πάτε στη Βουλή, θα καταργήσετε. Μα είπατε για ηθικούς κώδικες τώρα μόλις. Επειδή είπατε ότι είναι ηθικό και λέω. Άλλο Εντάξει. ηθικό και άλλο νόμιμο. Γι' αυτό, αυτό το... Είναι πάγια θέση μου αυτή. Πάμε ένα διάλειμμα γρήγορα και θα γυρίσουμε, γιατί έχουμε πολλά ερωτήματα να θέσουμε στον κύριο Φίλη. Πολλά.
Πολλά ερωτήματα. Τι θες, Αντώνη? Λέω κι άλλα. Έχουμε μέρισμα ερωτημάτων τώρα. Έχουμε πολλά θέματα τώρα. Πάμε διαφημίσεις.